δεν θέλαμε να κάνουμε πολιτική αντιπολίτευση όπως ήρθαν από δελτία τύπου που εκφράστηκαν τόσο το Αρκόντιους, το Κοζάνη, το Κοσταζής. Δεν έγιναν υποκινούμενα για πολιτικούς λόγους, αυτό θέλαμε να εκφράσουμε. Όπως συγκεκριμένα είναι, όπως και η αφίσα δεν ήταν συγκεκριμένα για τον αντικαθιστικό νόμο, όπως όλος ο λόγος γίνεται για τους συγκεκριμένους θέματα. Αυτά. Το μόνο που καταφέραμε είναι μετά από τόσα χρόνια που έχουμε εδώ συνάδελφοι. Τώρα μιλάμε μόνο στον άνθρωπο, δεν υπάρχει κανένα. Στήσαμε μαγαζιά, κάναμε κόπο υδρότα και το μόνο που κάνουμε χάνουμε κόσμο, αλλάζουμε κόσμο τα μαγαζιά. Γιατί φεύγουν από μένα, πάνε στον συνάδελφο, θα έχουμε πρόβλημα. Ήδη όλα τα μαγαζιά μα ξέρουν πώ είναι η κατάσταση στην αγορά, είμαστε χρεωμένοι και το μόνο που κάνουμε γεμίζουμε χρέη στα μαγαζιά. Δεν θα σου πω αν πάμε στη σπίτι μα λεφτά, γεμίζουμε χρέη την αγορά. Και όλα αυτά έχουν να κάνει από τότε που είναι ψηλά. Εγώ έχω γράψει εδώ. Μπορώ να πω ότι ήμουν σίγουρος με τον νόμο και πίστευα ότι τα πράστα είμαστε, θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση, αλλά βλέπουμε ότι το μόνο που κάναμε προκέρδωσε κατάσταση πολύ. Δεν ήρθαμε εδώ για να ζητήσουμε από εσάς να μην εφαρμοστεί ο νόμος ή να πάρετε τον νόμο πίσω. Ήρθαμε να σας πούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εφαρμόζοντας τον νόμο όλο αυτό το διάστημα και σε τι κατάσταση έχει φέρει εμάς στα μαγαζιά. Το εκφράζουμε και τους συναδέλφους αλλά και μια μερίδα πολιτών. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι οι ανισότητες που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή. Ξεκινάμε τώρα πάλι τις συζήτησεις και δεν είναι μόνο αντικαθιστικός νόμος, αλλά τέλος πάντων. Δημιουργήθηκαν άμεσα ανισότητες λόγω της δομής των καταστημάτων στην πόλη. Άνθρωποι με συγκεκριμένη πελατεία, με συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού, ξαφνικά βρέθηκαν χωρίς δουλειά. Άμεσο αντίκτυπο είχαν να υποφεληθούν χώροι, μαγαζιά, εστίες, τα οποία μπορούσαν να αντιμετωπίσουν νόμιμα ως έναν βαθμό των μέτρων, έναντι άλλων καταστημάτων που λόγω της δομής τους δεν είχαν εξωτερικούς χώρους και χάσανε τον κόσμο, άρα αυτοί οι συνάδελφοι ήρθαν σε ένα αδιέξοδο. Τι σημαίνει αδιέξοδο? Ότι ή θα το δούμε σε ένα αριθμό, ότι εντάξει θα κλείσει ένας, θα ανοίξει ακόμα ένας, άρα ένας στη μία ή άλλη, αλλά στην πραγματικότητα όταν ένας καταστηματάρχης, ειδικά αυτοί που έχουν μια ηλικία των 40 και κλείσει το μαγαζί του, αυτός κινδυνεύει να μείνει άνεργος για πάντα. Και επικρατεί ένα τέτοιο τρόμο και πανικό στην αγορά. Συν τα χρέη, γιατί αυτό το μήνα συσσωρεύτηκαν χρέη. Άρα, εφαρμόζουμε τον νόμο και αυτό που είδαμε είναι ότι άμεσα μειώθηκε πάρα πολύ το προσωπικό, το οποίο μας έφερε σε μεγάλο πρόβλημα στα μαγαζιά μας. Δηλαδή, όταν απασχολείσαι ένα προσωπικό, μετά από κάποια χρόνια, γνωρίζεσαι καλύτερα, γίνεσαι φίλος, ξαφνικά όταν φτάνεις να τον απολύεις, δεν είναι απλή αριθμή, κάποιος θα προσλάβει δύο, κάποιος θα απολύσει δύο. Επίσης, η πτώση του τζίρου αυτό το μήνα οδήγησε σε αυξημένα χρέη λόγω του προσωπικού που ήδη είχαν, σε χρέη τα οποία δημιουργήθηκαν από τις απολύσεις, παύλα από τις μειώσεις που έπρεπε να κάνουν σε κάποιο προσωπικό. Και το μεγάλο, αυτό που εισπράττουμε σαν σύλλογος, είναι ο μεγάλος κίνδυνος πολλών συναδέλφων που τα μαγαζιά τους, ξεπερνάμε το γεγονός ότι απέλυσαν κάποιο προσωπικό, είναι κοντά στο λουκέτο. Άρα, κοντά στο λουκέτο, αυτό σημαίνει ότι θα αφήσει ένα μαγαζί με χρέη πάνω του και θα είναι ένας ενδυνάμει άνεργος στην πόλη. Με το φόβο αυτός ο συνάδελφος ότι ίσως δεν μπορέσει να ξαναβρει δουλειά να εργαστεί. Επίσης, είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι. Ήμασταν δέκατοι στη σειρά της λίστας των ελέγχων που θα ξεκινήσει από τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν έχουμε εικόνα γι' αυτό, θέλω να σας ρωτήσω το τι γίνεται με τις δημόσιες υπηρεσίες. Γιατί ακούγοντας πολλούς συναδέλφους, γιατί συνέχεια κάποιος από εμάς θα πάει και σε πολεοδομία και σε νομαρχία και στο. Σε άλλους δημοτικούς φορείς, διαπιστώσαμε ότι εκεί δεν εφαρμόζεται το μέτρο, όπως μου το εξέφρασαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Άρα, νόμασταν δέκατοι στη λίστα και αυτοί που θα είχαμε και άμεσο οικονομικό αντίκτυπο εφαρμόζοντα το μέτρο. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε το τι γίνεται με τους υπόλοιπους φορείς και πώς τηρήθηκε αυτή η σειρά. Αυτά είναι οι γενικοί προβληματισμοί. Επίσης, κάποια καταστήματα, που και αυτό δεν είναι εντελώς σωστό, γιατί πάλι θα δημιουργήσει ένα θέμα διαγωνισμού, αλλά ζητήθηκε να το συζητήσουμε. Κάποια καταστήματα που τώρα άρχισαν να βελτιώνεται ο καιρός, αλλά ήδη τρομοκρατήθηκαν και πήραμε μια πολύ σκληρή εικόνα το τι συνέβη. Και όχι μόνο με το τσιγάρο, με ένα σύνολο ελέγχων που δεχτήκαμε το τελευταίο διάστημα. Έχει τη διάθεση ο Δήμος να βοηθήσει στο να τροποποιήσουν κάπως τα καταστήματα, να τροποποιήσουν κάποιους χώρους σε συνεννόηση με το Δήμο έξω,
να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους για να σταματήσει και σε ένα βαθμό αυτή μια ανισότητα. Ότι εγώ είχα ένα κοινό που με στήριζε ξαφνικά, επειδή δεν έχω τον χώρο να εξυπηρετήσω, τον χάνω και πάει αλλού. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι η γενική δυσφορία που υπάρχει, με ποια έννοια, ότι στοχοποιηθήκαμε σαν αγορά, γνωρίζουμε ότι προφανώς και κάποιοι άλλοι τύπου εφορίας, πλήρως εργασίας δεν έχουν να κάνουν το Δήμο, απλά γνωστοποιούμε το τι γίνεται στην αγορά. Στοχοποιηθήκαμε τον τελευταίο μήνα εντατικά σαν κλάδος από αυτές τις υπηρεσίες. Έλεγχοι γίνονται συνέχεια και δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα και θα συνεχίσουν να γίνονται. Αλλά έγιναν με μια συγκεκριμένη ένταση και με έναν τρόπο που έγινε πρώτη φορά στα μαγαζιά. Πριν ένα διάστημα 15-20 ημερών, δεν είμαι σίγουρος για την ημερομηνία, λόγω των κλιμακίων που βγήκαν έξω, κλείσανε τα μαγαζιά Παρασκευή βράδυ στην Κοζάνη στις 2 η ώρα όλα. Οπότε θέλω να το γνωρίζετε αυτό. Δεν ξέρουμε, δεν επιρρύπτουν ευθύνη αν την έχει ο Δήμαρχος ή άλλοι φορείς, πρέπει να τους γνωστοποιήσουμε την κατάσταση. Δηλαδή στα τόσα χρόνια δεν έχει ξανασυμβεί. Η έλεγχη είναι δεκτή. Αλλά έλεγχη του τύπου ότι παίρνουμε μέσα όλα τα κλιμάκια και ξαφνικά αδειάζει το μαγαζί και η επιχείρηση κλείνει, είναι άλλο είδους έλεγχος. Δεν έχει να κάνει με τον έλεγχο ότι εγώ έχω ένα μαγαζί και είμαι στη συγκεκριμένη εδώ, ανά πάση στιγμή ελάτε να με ελέγξετε. Όποιος φορέας και είναι αυτός, είτε είναι για το τσιγάρο, είτε είναι για την επιθεώρηση, είτε είναι για την φορά, για τον τύπο. Αλλά ο τρόπος που βγήκαν τα κλιμάκια και οδήγησαν στο κλείσιμο Παρασκευή βράδυ στις 2 η ώρα το σύνολο των μαγαζιών στην πόλη ήταν κάτι πρωτοφανές που ενόχλησε και θορύβησε πάρα πολύ για αρκετούς συνάδελφους. Αυτά είναι οι γενικές γραμμές, τα θέματα που συζητήθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Θα προσπαθήσω να συμπληρώσουν οι συνάδελφοι όποιος έχει κάτι εξτρά και διαφορετικό πάνω σε αυτά να πει και να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Μπορώ να μιλήσω. Εγώ θα μιλήσω προσωπικά. Πιστεύω ότι ο νόμος δεν είναι σωστός, είναι μονόπλευρος. Και από τη στιγμή που δεν ισχύει σε όλη την Ελλάδα, γίνονται 4-5 πόλεις. Πιστεύω ότι εσείς οι Δήμοι 4-5 πρέπει να ζητήσετε από το κράτος να γίνουν κάποιες αλλαγές στον νόμο. Γιατί όπως σέβομαι το μη καπνιστή, σέβομαι και τον καπνιστή. Και από τη στιγμή που δεν γίνεται σε όλη την Ελλάδα, δεν πρέπει να ξεκινήσει ο νόμος να εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στον νόμο. Γιατί το καπνιστή έχει δικαιώματα, πρέπει να υπάρχουν μαγαζιά καπνιστών. Δεν ξέρω τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στον νόμο. Αλλά βλέπω ότι ο νόμος δεν είναι δίκαιος. Και θα καταστραφούν πάρα πολλές επιχειρήσεις. Εγώ είμαι από το 79 να πω είμαι στη δουλειά, από μικρό παιδί. Τέτοιο πράγμα, τέτοιο μάρτυρο δεν έχω δει ποτέ στη ζωή. 90% κάτω η δουλειά μας. Θα καταστραφούν οι οικογένειες. Εγώ έχω 3 παιδιά. Δεν ξέρω αν καταστραφώ τι μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να αντέξουμε στα έξοδά μας. Έχουν πέσει τζίρι 90%. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Το τηρώ, εγώ το νόμο το τηρώ. Δεν καπνίζουμε καθόλου. Αλλά βλέπω ένα άδειο μαγαζί. Ένα άδειο μαγαζί. Πιστεύω ότι ο νόμος δεν είναι σωστός. Απ' την αρχή δεν είναι σωστός. Είναι δίκαιος. Δεν είναι δίκαιος, ναι, δεν είναι δίκαιος. Δεν είναι δίκαιος γιατί. Ίσως δεν ξέρω τώρα, είναι θέμα Δήμου, το κράτος το έχει ρίξει στους Δήμους. Μήπως όλοι οι Δήμοι πρέπει να ζητήσουν από το κράτος να γίνει μια αλλαγή στον νόμο, να γίνει πιο ευέλικτος κάποιος. Γιατί πρέπει να καλύπτουμε και τον καπνιστή και τον μη καπνιστή. Γιατί όλοι έχουν δικαιώματα. Αυτό δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Βασίλη, αν έχει ολοκληρώσει και δεν ξεκινήσει και συνέχεια. Όχι, εγώ θα έλεγα ότι ήδη εδώ με ρωτήσει του παραπάνω συναδέλφου ή πουλάμε τα μαγαζιά μα παραπάνω. Εγώ δεν θα τα πάρει κανένα, πώ να πουλήσει. Εγώ και τον καμπανάκι. Συγγνώμη λίγο. Εγώ με 4 παιδιά δεν με έχει και προχτέ ότι έχω 4 παιδιά, ήδη συζητάω να φύγω Κρήτη. Συζητάω να φύγω Κρήτη, να αφήσω το συνέδριό μου το μαγαζί που είναι μόνο του και εγώ θα φύγω Κρήτη. Δεν μπορώ να το επεξέλθω. Δεν μπορώ να πάω Δευτέρα σπίτι μου λεφτά. Σου λέω γιατί μιλάμε. Θα βρεθούμε να κάνουμε ένα μάτιο, καμισά μακριά. Είναι σοβαρά. Και δεν σου λέω ότι θα φύγω. Θα αφήσω χρέη. Σα το λέω. Θα αφήσουμε χρέη στην αγορά. Που δεν αφήσαμε ποτέ. Γιατί, γιατί είχαμε κάνει κάποιοι χρόνια αυτή τη δουλειά. Ναι, όμως να βάλουμε μια τάξη. Ωραία. Να μιλήσουν και όλοι. Εντάξει. Και κυρίως να μην επαναλάβουν πράγματα τα οποία έχουν υποθεί. Επόμενος. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω με καλύπτουν οι συνάδελφοι. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Που στάλλουμε νομίζω και άλλοι συνάδελφοι. Σας στέλνουμε προσωπικά εσάς στον Δήμαρχο. Δίπλα μας θεωρούμε ότι είστε απέναντί μας. Είστε ο άνθρωπος, θα εφαρμόζει τον νόμο. Ναι, αλλά Δήμαρχος είστε, δεν είστε εισαγγελέας. Πείτε λίγο τα προβλήματά μας. Συγγνώμη, σας μιλάω σε προβληνικό. Αλλά έχουμε φτάσει στα όρια μας. Δηλαδή βλέπουμε κινήσεις που γίνονται σε άλλους Δήμους. Είδαμε στην Τολιμαίδα το φεστιβάλ το δεύτερο. Είδαμε πώς αντιμετωπίζει ο Δήμος τους καταστηματάρχες.
Ξέρω εγώ, είδατε το φυλάδιο της Σουλημαίδας. Δεν είδα να γίνεται κάτι αντίστοιχο εδώ στην Κουζάνη. Δηλαδή μας αντιμετωπίζετε σαν δήμος. Το λέω σε εσάς γιατί σε εσάς έχουμε την πρόσβαση. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση παντού. Θέλουμε να είστε δίπλα μας. Δεν έχουν αποκαλιά άλλου. Κοντά μας. Αυτό, τίποτα άλλο. Να μπορούμε αυτό που συζητάνε να σας το λέμε. Στους συμβούλους σας, στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε οποιοδήποτε, όχι εσάς προσωπικά. Να γνωρίζετε τα προβλήματά μας. Επίσης, σαν συμπλήρωμα των όσων είπε ο συνάδελφος εδώ, είναι ότι σε διάφορους δήμους που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, προβλήματα εισαγωγικά της εφαρμογής των νόμων, είναι κάποιος νόητο οτιδήποτε άλλη ανοίγει. Και θα πάρω το παράδειγμα του Τρικάλου, όπω συζητήσαμε με αρκετούς συναδέλφους από εκεί πέρα να πάρουν μια εικόνα του τι γίνεται. Είναι ότι εκεί δόθηκε ας πούμε, αρχικά η δυνατότητα στο σύνολο των μαγαζιών να κλείσουν χώρους έξω. Βέβαια, βοήθησε και η δομή της πόλης για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά δεύτερον, με τις κινήσεις και τις ενέργειες που έγιναν συστηματικά επί χρόνια στο Δήμο, έστησαν ένα Χριστούγεννα που κράτησαν 30 μέρες. Έφεραν ένα τουρισμό στην πόλη επί 30 μέρες. Φεύγουν σχολεία κάθε Σαββατοκύριακο και κάνουν ημερήσεις εκεί. Αυτά ήταν ενέσεις στην τοπική αγορά που δεν έχουν να κάνουν σχέση με την τόνωση μόνο των συγκεκριμένων μαγαζιών εστίας, αλλά και στο σύνολο και των εμπορικών καταστημάτων και τα ταξί και τα πίνι πα και οτιδήποτε. Οπότε ναι, μεν εκεί εφαρμόζουν αντίστοιχους νόμους, έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς, αλλά οι δημοτικές αρχές με προσπάθεια ετών βοήθησαν και μια παρουσία κόσμου σαν ένα αντισταθμιστικό μέτρο. Επομένως, Δήμος και μαγαζιά πήγανε μαζί σε αυτό το πράγμα. Μια εμπειρία που είχαμε συνομιλώντας με κατασταματάρχες εκεί. Δηλαδή, μια πολύ ωραία ενέργεια ήταν η Λευκή Νύχτα, το οποίο ήταν ένα. Δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να πάρω το βάρος της Δήμης, από τα λίγα θα πω. Εγώ νομίζω ήταν το μόνο που επικροτήθηκε και μας άρεσε πάρα πολύ. Ήταν ένα αντισταθμιστικό μέτρο. Άρα, να εφαρμόσουμε, να τα κάνουμε όλα αυτά. Πρέπει και ο Δήμος όμως να μας βοηθήσει πώς. Όχι να βρει δουλειά σε κόσμο, γιατί αυτούς πήγαν απολυθούν. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα ή όχι. Αλλά φέρνοντας τουρισμό, ενισχύοντας την τοπική αγορά με τρόπους που πρέπει να σκεφτείτε εσείς, να λειτουργήσουν και αυτά ως αντισταθμιστικά μέτρα και να μπορέσουν κάποιοι μαγαζί να κρατήσουν το μαγαζί. Να μην επαναλαμβανόμαστε για να είμαστε λίγο πιο. Κατ' εμέ η Κοζάνη δεν ήταν έτοιμη για όλο αυτό. Τα μαγαζιά, αν και εγώ έχω χώρους έξω, τραβάνε ζόρι γιατί οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δύσκολες. Δεν έχουν χώρους έξω ώστε να γίνει αυτό. Είναι πολλά τα θέματα της Κοζάνης. Έπρεπε να γίνει λίγο πιο ομαλά, να αλλάξει λίγο καιρός. Έπρεπε να γίνουν διάφορα πράγματα από πριν, να πάρουμε κάποια αντίμετρα, πες το και έτσι, ώστε να είναι τα μαγαζιά έτοιμα και να μην έχουν πρόβλημα οικονομικό. Ξεκινάμε και ότι η Κοζάνη πρέπει να έχει ειδική μεταχείριση. Έχει 9 μήνες χειμώνα και 3 μήνες καλοκαίρι. Δεν είναι τα Τρίκαλα. Ούτε Λάρισα, ούτε Χαλκίδα. Και 12 μήνες χειμώνα. Πρέπει να έχει μια ειδική μεταχείριση. Πώς έχουν τα νησιά, το ΦΠΑ. Δεν το είχε. Δεν το, εντάξει. Το είχαν όμως. Και εν τέλει έπρεπε να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει, να αρχίσει παντού να το τι κάνουν, να πάρουν τα μέτρα μας. Δεν μπορεί δυο θύματα. Δεν θέλω να το δει στο χέρι σα τώρα αυτό που κάνετε και είναι και στο χέρι του κ. Καμίνη να τα αφήσει ελεύθερο. Θα σα ρωτήσω στο τέλο του κ. Μαζί τώρα, παρακαλώ, επειδή για να μην σε φύγει η συζήτηση, επιτρέψτε μου να προσθέσω λίγο να θυμάμαι. Όχι, όμω απλά υπάρχει μια πλάκη μόνο. Οπότε καθένα θα το κρατήσει να κλείνει και να δίνει το λόγο στον χρόνο. Στο τέλο θα απαντήσω ότι όλων όσων θα ακουστώ για να μην. Να πω κάτι γιατί το γράφω εδώ. Είναι 70 συνάδελφοι, γιατί εκπροσωπούν τους συναδέλφους, που δεν έχουν χώρο στα μαγαζιά τους. Αυτοί τι θα κάνουν τα μαγαζιά τους. Όπως το λέω και η Μαρία, δεν έχω. Συνάδελφος εκεί, το έχω γράψει εδώ. Δηλαδή, δεν έχω μαγαζιά. Έχω ένα μαγαζί που έχει τζαμαρία και μπορώ να ανοίξω μόνο την τζαμαρία. Δεν έχω χώρο έξω. Σαράνο με λίγο. Ναι, και ο νόμος ισχύει ότι απαγορεύεται το κάπνισμα. Δηλαδή τους 20 πελάτες που έχω, τι πρέπει να τους κάνω. Αυτό είναι το δικό μου το προσωπικό το πρόβλημα. Είμαστε 60 μαγαζιά, 60-65 μαγαζιά που έχουν αυτό το πρόβλημα.
επαναστασία σας, γιατί η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει. Είναι θέμα καθαρά επιβίωσης. Καθαρά επιβίωσης για όλους τους συναδέλφους. Οπότε πρέπει να σκύψετε πάνω μας, δίπλα μας, να είστε στο πλευρό μας και να μας αφήσετε να αναλασάνουμε, να μπορέσουμε να ταΐσουμε τις οικογένειές μας, γιατί το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να έρθει στη θέση μας και να αντιληφθείτε τι τραβάμε. Η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο. Θέλουμε τη συμπαράστασή σας και τη στήριξή σας οπωσδήποτε. Διαφορετικά είμαστε όλοι χαμένοι. Όλοι χαμένοι. Να σας καλησπέρισω και εγώ και να σας ευχαριστώ που μας ευχαριστήσω που μας δεχτήκατε στη συνάντηση. Δεν θα ήθελα να μιλήσω προσωπικά, θα ήθελα να μιλήσω τουλάχιστον για το θεσμικό ρόλο που μου έχουν αναθέσει οι συνάδελφοι. Έχουμε μία σειρά από πράγματα που έπρεπε να αποθεί ίσως στη ροή του λόγου οι συνάδελφοι τουλάχιστον που είμαστε στο ΔΣ. Δεν τα ολοκληρώσαμε όλα σαν αιτήματα. Ο λόγος ο πρώτος που είχαμε και βασικό ήταν να μας πείτε για ποιο λόγο το αποφασίστε μόνοι σας από ό,τι τοποθετηθήκατε και σε δημόσιες συζητήσεις και δεν ρωτήσατε ούτε τους δημοτικούς συμβούλους με την έννοια της δημοκρατίας ή της λεγόμενης πλειοψηφίας. Και συνάντηση με αυτό για ποιο λόγο γίνεται αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και όχι ή τουλάχιστον από την πρώτη μέρα που αναλάβατε την διοίκηση του Δήμου. Σας θέσαμε κάποια προβλήματα και σας είπαμε και στις δύο συναντήσεις που είχαμε κατηδίαν όταν είχατε καλέσει όλους τους θεσμικούς φορείς για να συζητήσουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν, γιατί όντως τα είχαμε ξαναζήσει, είχαμε την τύχη να τα ξαναζήσουμε το 2010. Και σας ζητήσαμε και σας παρακαλέσαμε συγκεκριμένα και προσωπικά εγώ να κάνετε όλες τις δέουσες και πρέπουσες κινήσεις έτσι ώστε να τροποποιηθεί ο νόμος που θα λύσει όλα τα προβλήματα. Και με την τροποποίηση του νόμου σε μαγαζιά μη καπνιστών και καπνιστών, πιστέψτε με ότι λύνονται όλα τα προβλήματα. Εκεί έχουμε και σεβασμό στην υγεία των μη καπνιστών και σεβασμό στον συμπολίτη μας που θέλει να καπνίσει το νόμιμο προϊόν του και δεν του δίνεται αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Και γι' αυτό σας είχαμε πει ότι είναι αντισταγματικός για εμάς ο νόμος και δεν είναι δίκαιος, γιατί δεν δίνει τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να κάνουν νόμιμα σε ένα δημόσιο χώρο το νόμιμο προϊόν. Θα ήθελα τουλάχιστον να το ανακοινώσετε εσείς ποιες είναι εκείνες οι κινήσεις που κάνετε για την ανάπτυξη της περιοχής μας και πολύ περισσότερο ανταποδοτικά όταν παίρνετε το 0,5 του τζίρου μας για τον τουρισμό, για να τουλάχιστον να γίνει και γνωστό και στους συναδέλφους αλλά και στην κοινωνία της Κοζάνης. Ένα πράγμα που ήταν στην αρχή στην εισαγωγή, αλλά δεν ξέρω πώς είναι, ότι ενώ που ήξερα μετά το έδωσε μια μεγάλη επιστοχοποίηση που έγινε η συμβουλή του αδέλφου ότι είμαστε πολιτικά, όπως βλέπετε, είμαστε σύνολο μαγαζιών και δεν την είμαστε πολιτικά παραδίδαση ως αντιπολίτευση. Δεν έχω τη δυνατότητα του ΔΣ να επηρεάσουμε τη γνώμη του οποιοδήποτε του συναδέλφου και να το παρασύρουμε μαζί μας κάνοντας έναν πολιτικό αγώνα απέναντί σας. Είναι η γενικότερη δυσφόρεια. Ένα